Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω καλά, εγώ είμαι καλά και πάμε στο βίντεο. Σήμερα θα μιλήσω για κάτι που συνέβη πέρυσι και ήταν όταν μια καθηγήτρια που είχαμε μας έκοψε εμένα και μια φίλη μου με 4. Αυτό το μάθημα εξεταζόταν και με εργασία και γράπτα στο τέλος και επιλέξαμε να κάνουμε την εργασία. Γενικότερα μες στο μάθημα μας είχε πει ότι δεν θα κοβόταν όσοι κάναν την εργασία, γι' αυτό και την επιλέξαμε παρόλο που ήταν πιο δύσκολο από το να δώσει το μάθημα στο τέλος γραπτά. Άρχισε να βγάλει την βαθμολογία και όταν βγήκε βλέπω ένα 4. Και έμεινα εννοείται γιατί είχα κάνει μια εργασία πολλών σελίδων, μου είχε πάρει πολύ καιρό, είχε γενικά κόπο αυτή η εργασία. Δεν το περίμενα. Οπότε ήταν η πρώτη φορά που στέλνω σε κάποιον καθηγητή να ρωτήσω για βαθμολογία και να ρωτήσω γιατί πήρα αυτό το βαθμό. Οπότε τη στέλνω και τη ζήτησα να δω το γραπτό μου γιατί πραγματικά ήθελα να δω τι έκανα τόσο χάλια και τόσο λάθος για να ξέρω να μην το κάνω και στην επόμενη εργασία. Οπότε τη στέλνω email και τη ρωτάω πότε μπορώ να δω την εργασία μου και μου λέει ότι έχουν λήξει οι ώρες γραφείου της και ότι πλέον δεν μπορώ γιατί έχει φύγει από το τμήμα. Της λέω ότι δεν το ήξερα ότι την προηγούμενη εβδομάδα ήταν οι τελευταίες ώρες γραφείου της και ότι τι μπορώ να κάνω τώρα. Μου λέει θα σε ενημερώσω όταν μπορώ να περάσω από τη σχολή σου. Δεν ενημέρωσε και πέρασε ένας μήνας και κάτι, οπότε μετά και άλλα παιδιά μου είπαν ότι είχαν κοπεί σε αυτό το μάθημα και μια φίλη μου είχε κοπεί και αυτή, οπότε πήγαμε μαζί στη γραμματεία να ρωτήσουμε για την καθηγήτρια αυτή που πλέον της είχαμε στείλει και άλλα email και δεν μας απαντούσε. Και μας είπαν ότι θα επικοινωνούσαν μαζί της και θα μας απαντούσε. Πέρασαν 2 εβδομάδες από τότε που πήγαμε στη γραμματεία και ακόμα δεν είχε απαντήσει τα email μας. Οπότε ξαναπήγαμε και της ξαναμιλήσαν ή δεν ξέρω τι έκαναν. Οπότε μας απάντησε. Και μας έστειλε μία ώρα στην οποία θα μπορούσαμε να βρεθούμε για να δούμε τις εργασίες μας. Πηγαίνουμε εκεί, μας δίνει τις εργασίες μας. Η φίλη μου κοιτάει το πρώτο φύλλο και είχε κάποια λάθη. Εγώ κοιτάω το πρώτο φύλλο, το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο, τίποτα. Λέω, με δουλεύει. Συνεχίζω να κοιτάω, να τα γυρνάω για να φτάσω στα κόκκινα που μας έλεγε τα λάθη μας. Και μου σημείωσε πως ήταν λάθος ότι είχα βάλει τη βιβλιογραφία μόνο στο τέλος και όχι μέσα στο κείμενο. Χαμογέλασα αυθόρμητα με την έννοια του. Μου κάνεις πλάκα. Μου κάνεις πλάκα ότι μου έκοψες 6 βαθμούς γιατί έβαλα τη βιβλιογραφία μόνο στο τέλος και όχι μέσα στο κείμενο. Πήρα μια ανάσα. Και της είπα τη φάση. Εννοείται δεν το είπα έτσι. Αλλά τη ρώτησα για ποιο λόγο έγινε όλο αυτό. Και μου λέει ναι, το λάθος που έκανες ήταν πάρα πολύ σοβαρό. Της λέω εντάξει, αλλά 6 βαθμούς. Λέει ναι, δεν καταλαβαίνεις τη σοβαρότητα του λάθους σου. Και ναι, δεν την είχα καταλάβει. Και είχε αφαιρέσει βαθμούς από τη φίλη μου για τον ίδιο λόγο. Ότι μας είχε κόψει για αυτό το λόγο. Και τη λέμε ότι γενικά και στα άλλα μαθήματα στις εργασίες που κάνουμε, μόνο στο τέλος μας ζητάνε να βάζουμε τη βιβλιογραφία. Και λέει όχι, ο οδηγός συγγραφής εργασιών δεν το λέει έτσι. Εγώ σε αυτό δεν επέμεινα γιατί δεν ήμουν σίγουρη. Και δεν μου αρέσει γενικά να επιμένω, σε αντίθεση με αυτήν για πράγματα για τα οποία δεν είμαι σίγουρη. Οπότε τη λέω και πάλι, και να ήταν αυτό λάθος και τρομερό, δεν μπορείς να κόψεις 6 βαθμούς για κάτι τέτοιο. Ότι είναι πιο σημαντικό το περιεχόμενο. Η μορφή του κειμένου, ας πούμε, τα στοιχεία και εφόσον υπάρχουν στο τέλος, δεν είναι τόσο λάθος. Ωραία, αν δεν υπήρχε καθόλου βιβλιογραφία, πάλι δεν θα μπορούσε να κόψεις 6 βαθμούς. Αλλά εφόσον υπήρχε στο τέλος, γιατί να κόψεις βαθμούς. Ήμουν συγχυσμένη, αλλά προσπαθούσα να ηρεμήσω και συνέχιζε αυτή φώναζε και έλεγε: τι δεν καταλαβαίνεις, σου εξηγώ αυτό και αυτό και αυτό. Ωραία. Της λέω: έγινε. Της δίνω το γραπτό και φεύγω. Στα νεύρα εννοείται, γιατί άμα κάποιος δεν σε καταλαβαίνει, άμα κάποιος δεν καταλαβαίνει ότι κάνει λάθος και της λέμε ρωτήστε οποιοδήποτε καθηγητή θέλετε πώς γράφουμε τις εργασίες μας και λέει όχι, δεν θα ρωτήσω κανέναν, ξέρω να κάνω τη δουλειά μου και όλα αυτά τα... Μα να σκέφτομαι εγώ ότι κοπελιά δεν είσαι καν κανονικά στη σχολή μας, πώς ξέρεις. Μετά που πάω σπίτι, το πρώτο πράγμα που τσεκάρω είναι τον οδηγό συγγραφής εργασιών. Ανοίγω λοιπόν και βλέπω ότι στη μορφή δεν μπορείς να κόψεις πάνω από 0 έως 1,5. Αυτή έκοψε 6. Μετά κοιτάω και για την βιβλιογραφία και λέει ότι η βιβλιογραφία μπαίνει στο τέλος. Πολύ ωραία! Πάρα πολύ ωραία. Έχω μια γνωστή που είχε τελειώσει φιλολογικό και είχε κάνει το πτυχιακό στη σχολή μας και μου είχε πει ότι της φάνηκε παράξενο που στη σχολή μας στέλνουν βιβλιογραφία μόνο στο τέλος, γιατί στη δική της σχολή είχε συνηθίσει να το βάζει και μέσα στο κείμενο. Τέλος πάντων, αφού είδαμε τη συνέβη, πήγαμε στη γραμματεία και μας είπαν ότι μπορούμε να αναφέρουμε το πρόβλημα στον πρόεδρο του τμήματος, ώστε να γίνει κάτι κι αυτό. Οπότε συμπληρώσαμε την αναφορά, είπαμε με λεπτομέρεια τι μας είχε πει αυτή, τι είδαμε στον οδηγό συγγραφής εργασιών και ότι θέλουμε να βρεθεί μια λύση για αυτό το πράγμα. Ο πρόεδρος του τμήματος μας έστειλε email και μας είπε ότι θα γίνει συνέλευση για αυτό το πράγμα και ότι θα μας ενημερώσει για το αποτέλεσμα. Οπότε σε 2 εβδομάδες μας ενημερώνει και μας λέει ότι τελικά η καθηγήτριά μας είχε δίκιο. Δεν ξέρετε πόση αγανάκτηση ένιωσα, γιατί όταν παλεύεις κάτι για μήνες
για να βρεις το δίκιο σου, εντάξει, δεν το κάνεις από κακία ή από κάποιο άλλο λόγο. Θες να βρεις το δίκιο σου γιατί σε αδικούν και έχεις αποδείξεις και να δείξεις ότι έχεις δίκιο. Αλλά παρόλα αυτά, βλέπουμε για μια ακόμα φορά ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Και ότι ενώ πιστεύαμε πως στο σχολείο, εντάξει, είναι λογικό να μην βρεις το δίκιο σου, αλλά στο πανεπιστήμιο που είναι κάπως πιο επίσημο, περιμέναμε να βρούμε το δίκιο μας, αλλά τελικά δεν το βρήκαμε, παρόλο που είχαμε δείξει τις αποδείξεις. Τι να πω. Γενικά αυτή είχε κόψει και άλλα παιδιά για τον ίδιο λόγο, αλλά όταν είχαμε μιλήσει σε κάποια και τους είπαμε αν θα ήθελα να πάμε όλοι μαζί στη γραμματεία αυτό το θέμα, απλά φοβήθηκαν και δεν ήθελαν να το κάνουν. Και θα μου πεις, ναι, αλλά εσείς κουραστήκατε τζάμπα και δεν βγήκε κάτι. Βγαίνει κάτι γιατί μαθαίνεις να περασπίζεις τα δικαιώματά σου, άσχετα με το ότι θα βγεις στο τέλος. Είναι καλό, παιδιά, να προσπαθείτε. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Εντάξει, αυτή τη φορά δεν πετύχαμε το σκοπό μας, αλλά μπορεί μια άλλη φορά να το πετύχουμε. Και γενικά πρέπει να μάθεις όταν δεν γίνεται κάτι καλά, όταν σε αδικούνε, να επερασπίζεσαι τον εαυτό σου. Και γενικά έχουμε και μια άλλη καθηγήτρια που δεν δείχνει τα γραπτά, που πολλά παιδιά τα κόβει και όταν ζητάνε το γραπτό τους, λέει ότι δεν μπορεί να το δείξει και είναι αργά τώρα και διάφορες δικαιολογίες. Ευτυχώς δεν είχα το μάθημά της που έκοψε τα πολλά παιδιά. Και σε ένα άλλο που την είχα δεν με έκοψε. Γιατί θα τραβούσα τα ίδια. Αλλά πολλούς γνωστούς μου που τους έκοψε, τους έλεγε αυτό και ήμουν μπροστά. Ζητάνε παιδί τα γραπτά τους και να λέει, τι το θες μωρέ, αφού δεν έγραψες καλά και κάτι τέτοια. Σοβαρά δεν ξέρω τι συμβαίνει με τη σχολή μας και γενικά με το εκπαιδευτικό σύστημα. Τέλος πάντων, αυτά από μένα και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.